Κυρίες και κύριοι, δραπέτης των φυλακών Τρικάλων είναι και ο δεύτερος από τους δράστες της αιματηρής καταδίωξης που είχε θύμα την 25χρονη κοπέλα στα Ίσθμια. Πρόκειται για τον Ερμάλ Ντρεμπάτα, τα αποτυπώματα του οποίου εντοπίστηκαν στο τζάμι του οχήματος που είχαν χρησιμοποιήσει οι κακοποιοί. Το τραγικό γεγονός έφερε και πάλι στην επιφάνεια με τον πλέον δραματικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές. Κάτι που κατέδειξε και το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο κρατούμενοι παραλαμβάνουν ανενόχλητα οπλισμό και ναρκωτικά από τον προαύλιο χώρο των φυλακών Κορυδαλού. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις αναλυτικά με τον Δημήτρη Καραστεφανή, τον Γιώργο Κρατημένο που είναι στην Κόρινθο, τη Μαριάννα Κακαουνάκη αλλά και την Ιωάννα Μάνδρου που θα είναι σε λίγο μαζί μου να παρακολουθήσουμε προηγουμένως το ρεπορτάζ. Λίγα λουλούδια στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μαρτυρούν το σημείο όπου η σφαίρα των αδίστακτων κακοποιών έκοψε το νήμα της ζωής της 25χρονης κοπέλας. Της Κατερίνας, που εκείνο το βράδυ επέστρεφε αμέριμνη στο σπίτι της από το ξενοδοχείο που εργαζόταν ως λογίστρια. 25χρονη κοπέλα. Άδικο δεν ήταν αυτό. Η σφαίρα που προερχόταν από το Καλάσνικοφ του ενός κακοποιού εξωστρακίστηκε στην άσφαλτο, χτύπησε τον πίσω προφυλακτήρα, διέσχισε το πόρτ παγκάζ, τρύπησε το πίσω κάθισμα, τρύπησε και το κάθισμα του οδηγού και καρφώθηκε στο σώμα της άτυχης γυναίκας. Έπαθε σοκ προς το παρόν, γιατί την ήξερα βέβαια την κοπέλα. Δεν το πίστευα στον τόπο μου να γίνει κάτι τέτοιο. Συγκλονισμένοι οι γονείς, τα δύο της αδέρφια, συγγενείς και φίλοι, αδυνατούν να δεχθούν ότι δεν θα την ξαναδούν. Η κοινωνία εδώ πέρα ακόμα δεν το έχει πιστέψει. Δηλαδή δεν το έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Τα ωραία στη ζωή έρχονται τόσο γρήγορα όσο φεύγουν. Είχε δημοσιεύσει η Κατερίνα Ζόγαλη, απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λίγες μέρες πριν στο Facebook. Μια κοπέλα αγωνίστρια, όπως τη χαρακτηρίζουν όλοι, αφού γεννήθηκε με λευχαιμία και 10 χρόνια αργότερα η γέννηση του αδερφού της στάθηκε σωτήρια για την ίδια. Νοτιέω μυαλού. Πήρε από τα αδέρφια της και έζησε και ήρθαν οι Αλβανοί να την καθαρίσουν. Ο 36χρονος Μάρκος Κόλλα, που χαρακτηρίζεται από τους αστυνομικούς σκληρός, αδίστακτος και με πλούσια δράση, αλλά και ο 25χρονος Λίτα, η Ντρεμπάτα, Ερμάλ, η Λίτορ, είναι δύο από τους δράστες της ληστείας στην ταβέρνα, όπου είχε σαν αποτέλεσμα στη συνέχεια το θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης. Και οι δύο ανήκουν στην ομάδα των κρατούμενων που δραπέτευσαν πρόσφατα από τις φυλακές Τρικάλων, μετά από επιχείρηση που οργάνωσαν κάποιοι εκτός φυλακών. Και αν κρίνουμε από τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας των φυλακών Κορυδαλού και έφερε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά η Καθημερινή της Κυριακής, όπου κρατούμενος με άνεση βγαίνει από το κελί του στο προαύλιο χώρο, παίρνει κάποιο αντικείμενο που του έχουν πετάξει και στη συνέχεια ξαναμπαίνει ανενόχλητο στο κελί του, αν κρίνουμε από αυτές τις εικόνες, δεν πρέπει να δυσκολεύτηκαν και πολλοί για να αποδράσουν. Τα βίντεο από τις κάμερες που είναι στο κτίριο, τα παρακολουθεί κανείς ή απλώς καταγράφονται, αποθηκεύονται και δεν τα βλέπει κανείς, τα βλέπει μετά από καιρό? Δυστυχώς κάπως έτσι, αποθηκεύονται κύριε. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα, είναι ελάχιστα και αφορούν μόνο οπτική καταγραφή. Δεν υπάρχουν άλλα ηλεκτρονικά συστήματα και εκτός από μία πύλη που ήρθε τους τελευταίους μήνες σαν αυτές τις πύλες τραπέζης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αφορμή το σχετικό δημοσίευμα της Εφημερίδας, διέταξε πειθαρχική έρευνα για το συγκεκριμένο ζήτημα και παράλληλα τα επόμενα 24 ώρα θα γνωστοποιηθούν νέα μέτρα για τη λειτουργία των φυλακών. Πάμε πρώτα στον Δημήτρη Καραστεφανή. Δημήτρη, σήμερα μαθαίνουμε ότι και δεύτερος δραπέτης των φυλακών Τρικάλων εμπλέκεται στην τραγωδία στα Ίσθμια. Πώς ταυτοποιήθηκε λοιπόν και τι πληροφορίες έχουμε από τις έρευνες της αστυνομίας? Λοιπόν, το αποτύπωμα του 35χρονου αλλοδαπού βρέθηκε στο πίσω παράθυρο και κάνει τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι ήταν αυτός ο οποίος πυροβολούσε με το Καλάσνικοφ βολή κατά βολή, αφού πρώτα σημάδευε τους αστυνομικούς. Μία από τις σφαίρες που εξωστρακίστηκε βέβαια πήγε κατευθείαν στο σώμα της νεαρής κοπέλας που έχει σοκάρει ολόκληρο το... Λοιπόν, ο άνδρας αυτός ήταν φυλακισμένος στις φυλακές Τρικάλων για 108 χρόνια παρακαλώ, για ληστείες. Πρόκειται για έναν πολύ σκληρό κακοποιό, όπως και ο άλλος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε χθες από ένα αποτύπωμα σε ένα μπουκάλι νερού που είχε πάρει στην ταβέρνα όπου λίστεψαν στα Παλαιοκούνδουρα στο 37ο χιλιόμετρο. Τώρα, οι έρευνες της αστυνομίας πώς συνεχίζονται, Δημήτρη? Λοιπόν, αυτή την ώρα υπάρχουν πολλά μπλόκα σε όλη τη χώρα, Σία, καθώς υπάρχει μια πληροφορία για ένα λευκό Volkswagen Transporter, το οποίο εκλάπη χθες από τον Άσο Κορινθίας, πολύ λίγα χιλιόμετρα από το σημείο που βρέθηκε το συγκεκριμένο Forester, το Subaru,
το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει για να διαφύγουν οι τρεις κακοποιοί. Λοιπόν, αυτό το βαν είναι ένα λευκό με αριθμό κυκλοφορίας KRE7760 και εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι είναι, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά το σημείο που είχαν αφήσει στο Σολωμό Κορινθίας οι δράστες το αυτοκίνητο, εκτιμούν ότι βρίσκονται μέσα σε αυτό και προσπαθούν να διαφύγουν. Mm-hmm. Να σας πω ότι έχουν δοθεί εντολές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι αστυνομικοί που είναι στα μπλόκα, καθώς, όπως έχει αποδειχθεί, οι δράστες είναι ιδιαίτερα σκληροί και ιδιαίτερα αδίστακτοι και βαριά οπλισμένοι. Με καλάσνικοφ, πιστόλια, ίσως να έχουν και χειροβομβίδες. Πάμε τώρα στο Γιώργο Κρατημένο που βρίσκεται στην Κόρινθο. Σήμερα συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην άτυχη 25χρονη Γιώργο και εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι το κλίμα ήταν ιδιαίτερος βαρύ. Ήταν ιδιαίτερα βαρύ η Σία. Ήταν ένα κλίμα θλίψης και οργής. Θλίψης για τον άδικο χαμό της 25χρονης που σώθηκε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο νωρίτερα, από την επάρατη νόσο όταν ήταν μικρή, για να βρει τραγικό θάνατο από μια αδέσποτη σφαίρα κάποιων αδίστακτων κακοποιών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην επαρχιακή οδό που συνδέει την Επίδαυρο με την Κόρινθο. Για να έχεις έναν προσανατολισμό, πίσω μου βρίσκεται η Κόρινθος, μπροστά μου βρίσκεται η Επίδαυρο. Στο βάθος μπορείτε να δείτε μερικά λουλούδια που άφησαν οι συγγενείς και οι φίλοι της άτυχης κοπέλας. Είναι το σημείο όπου διασταυρώθηκε εδώ με το τζιπ των κακοποιών, οι οποίοι πυροβόλησαν και σφαίρα δική τους από το Καλάσνικοφ βρήκε, τραυμάτισε θανάσιμα την άτυχη κοπέλα. Να σου πω, Σία, ότι όπως είπαμε η θλίψη ήταν έντονη όταν συνόδευσαν στο τελευταίο αντίο την 25χρονη κοπέλα, όπως επίσης και η οργή. Η οργή, όπως μας έλεγαν οι συγγενείς και οι φίλοι, τόσο για τους δράστες που είναι αδίστακτοι, που δρούν με αυτόν τον τρόπο, όσο και για την πολιτεία που τους επιτρέπει να οπλοφορούν, να δραπετεύουν και να πυροβολούν ανεξέλεγκτα. Ναι, και Μαριάννα, το τραγικό αυτό συμβάν και η εμπλοκή σε αυτό τουλάχιστον δύο από τους δραπέτες των φυλακών Τρικάλων φέρνει με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές της χώρας. Και ήταν αποκαλυπτικές οι φωτογραφίες στο ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή της Κυριακής, που δείχνει την άνεση με την οποία κόβουν βόλτες στο προάβλιο και μπορούν να παραλαμβάνουν οπλισμό, ναρκωτικά και διάφορα άλλα από τον έξω κόσμο. Ακριβώς, Σία. Οι εικόνες είναι πραγματικά αποκαλυπτικές για την κατάσταση που επικρατεί τόσο στις φυλακές του Κορυδαλλού αλλά και στις φυλακές όλης της χώρας. Ουσιαστικά το βίντεο έχει καταγράψει έναν κρατούμενο, ο οποίος αργά ένα βράδυ του Δεκεμβρίου, την ώρα δηλαδή που θεωρητικά τα κελιά είναι κλειστά, είναι κλειδωμένα, αυτός πάει τα κάγκελα του κελιού του, βγαίνει στο προάβλιο και ψάχνει αυτό που προφανώς μόλις του έχουν ρίξει από το δρόμο κάποιοι συνεργοί του. Με το που το βρει, το μαζεύει και χρησιμοποιώντας το ίδιο σκηνή, σκαρφαλώνει πίσω στο κελί του. Βλέπουμε και εδώ το αποκαλυπτικό αυτό φωτογραφικό ντοκουμέντο που προέρχεται από τις κάμερες ασφαλείας και είναι ακριβώς αυτές οι εικόνες που οδήγησαν, Μαριάννα, και τις αρχές στο να αποκαλυφθεί ο βαρύς οπλισμός πριν από λίγο καιρό μέσα στις φυλακές. Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η δραστηριότητα είχε επαναληφθεί τουλάχιστον τρεις βραδιές του Δεκεμβρίου. Δεν είχε όμως γίνει αντιληπτή από την εξωτερική φρουρά, αλλά ούτε από κάποιον υπάλληλο, ο οποίος θεωρητικά θα έπρεπε να ελέγχει αυτή την κάμερα ασφαλείας. Ακούσαμε μάλιστα σήμερα από τον κύριο Οικονομάκη ότι δεν υπάρχει αυτός ο ρόλος πλέον. Δηλαδή το υλικό αυτό απλά αποθηκεύεται. Ναι, δεν υπάρχει ένα επιχειρησιακό κέντρο, λέει, όχι. Μια κεντρική μονάδα που να επεξεργάζεται αυτό το υλικό. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό το υλικό είναι χρήσιμο αφότου γίνει κάτι. Ακριβώς. Εκ των υστέρων, λοιπόν, βρέθηκε αυτό το υλικό. Μετά από εσωτερική πληροφόρηση που είχαν σαφρονιστικοί υπάλληλοι για αυτές τις μεταμεσονύχτιες βόλτες, σε αυτή την πληροφόρηση είχαν μάθει ότι έχουν μπει μέσα στις φυλακές εκτός από ναρκωτικά και εξαρτήματα οπλισμού. Οπότε για περίπου δύο μήνες το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε κάνει συντονισμένες έρευνες ώστε να βρεθεί αυτός ο οπλισμός και όντως αρχές του Μαρτίου βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες, ένα όπλο το οποίο πιθανότατα είχε συναρμολογηθεί μέσα στις φυλακές και πέντε σφαίρες. Mm-hmm. Και έχει ήδη γίνει και πειθαρχικός έλεγχος, πειθαρχική έρευνα για αυτό το περιστατικό, έτσι δεν είναι? Είχε γίνει πειθαρχική έρευνα με το που εντοπίστηκε αυτό το υλικό. Βέβαια, τότε όλες οι προσπάθειες είχαν επικεντρωθεί στο να εντοπιστεί ο οπλισμός. Mm-hmm.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριάννα, να καλησπερίσω εδώ και την Ιωάννα Μάνδρου. Και η Ιωάννα, η ανησυχία είναι μεγάλη και στην κυβέρνηση, διότι πλέον γίνεται σαφές ότι η κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές της χώρας συνδέεται άμεσα με την δημόσια ασφάλεια. Εδώ έχουμε δύο δραπέτες για την ώρα από τις φυλακές Τρικάλων που εμπλέκονται στον θανάσιμο τραυματισμό της άτυχης 25χρονης στην Κόρινθο. Νομίζω, Σία, ότι η επισήμανσή σου είναι πολύ σημαντική. Αυτό ακριβώς είναι που καθορίζει τη μεγάλη αγωνία και τον προβληματισμό που υπάρχει στην κυβέρνηση αλλά και στην κοινωνία. Τα προβλήματα του σοφρονιστικού συστήματος πια δεν περιορίζονται μόνο στις άθλιες συνθήκες κράτησης των κρατουμένων, που είναι πολύ σοβαρό θέμα. Βλέπουμε, Σία, τον τελευταίο καιρό ότι επεκτείνονται και ακουμπάνε, αγγίζουν όλους μας, καθώς είδαμε ότι η απόδραση στα Τρίκαλα, μία από τις τρεις που εκδηλώθηκαν πολύ σοβαρά περιστατικά το τελευταίο διάστημα, είχε σαν αποτέλεσμα τον άδικο χαμό, τραγικό θάνατο μιας κοπέλας η οποία ήταν στο αυτοκίνητό της μέσα σε ένα δημόσιο δρόμο. Στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τα προβλήματα του σοφρονιστικού συστήματος με την βαριά εγκληματικότητα που κρατείται πια στις φυλακές έχουν αλλάξει τελείως. Είναι τελείως διαφορετικά, αγγίζουν την ασφάλεια του καθενός μας και αυτό είναι που προβληματίζει και την κοινωνία, ανησυχεί και προβληματίζει την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο που την περασμένη εβδομάδα με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού έγινε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να ληφθούν κάποια μέτρα έστω για να αποφευχθούν τουλάχιστον από δράσεις επικίνδυνων κακοποιών. Προαναγγέλθηκαν κάποια μέτρα και περιμένουμε και μια συνέντευξη τύπου από τον κύριο Ρουπακιώτη. Περιμένουμε λοιπόν ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις καταρχήν για το σημαντικότερο από όλα αυτά τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί στο Μέγαρο Μαξίμου, που είναι η μετατροπή μίας από τις υπάρχουσες φυλακές, οι φυλακές σε φυλακή ύψης της ασφαλείας, γιατί χρήματα δεν υπάρχουν να δημιουργηθεί εξ υπαρχής καινούργια φυλακή. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ή τα Τρίκαλα ή η Λάρισα θα επιλεγούν. Το στοιχείο που καθορίζει ποια φυλακή θα επιλεγεί είναι η προσβασιμότητα των αστυνομικών αρχών, προκειμένου να μπορούν έγκαιρα να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις αποδράσεων σαν αυτές τις πρόσφατες των Τρικάλων, που είχαν αποδράσει 11 συνολικά, συνελήφθησαν μόνο οι τρεις. Και βεβαίως θα υπάρξουν διάθεση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 220 περίπου ατόμων από την κινητικότητα, μόλις θα αρχίσει να εφαρμόζεται το καθεστώς της κινητικότητας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να μετεκπαιδευτούν για να ενισχυθούν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Νέος οπλισμός στους εξωτερικούς φρουρούς που άρχισε από σήμερα με νέα όπλα, αλεξίσφαιρα, τζάμια στις Σκοπιές, ειδικά σύρματα πάνω στις ταράτσες για να αποφεύγονται οι αποδράσεις. Γίνονται κάποια μέτρα τα οποία δεν είναι καθοριστικά, Σία μου, δεν αλλάζουν το τοπίο, είναι ημίματρα, αλλά τουλάχιστον μαζεύουν ορισμένους από τους επικίνδυνους κακοποιούς στο να μην δραπετεύουν και να μην έχουμε αυτά τα τραγικά περιστατικά ώρα Κόρινθος. Σε ευχαριστώ πολύ και σε ένα Ιωάννα.